μεταξύ του θυσίου και του μοναστήρα Αγίου, εκεί όπου επιχειρήθηκε κατάχωση του μνημείου των 12 θεών. Ο Γιώργος Τσαγρινός, ο πρόεδρος του Συλλόγου Ευπράτην, θα μας πει τι συνέβη. Καλησπέρα σας. Και βωμός του Ελέους, έτσι. Και του Ελέους, φυσικά, ναι. Πρέπει να το τονίζουμε και του Ελέους. Τι έγινε σήμερα λοιπόν, κύριε Τσαγρινέ? Όλη η Ελλάδα είναι από ομερική περίοδο που αναφέρει το Ελέους μέχρι σήμερα, μέχρι τον Άγιο Παντελεήμονα, την Παναγιά την Ελέουσα. Σήμερα τι έγινε? Σήμερα ήρθαν άνθρωποι οι οποίοι είναι όλοι στους χώρους και πάλι, και κυρίως θα μπορούσα να πω είναι και οικολόγοι, άνθρωποι που πονούν και αυτοί για τα μνημεία και τα αρχαία. Κυρία Κουφόπουλε, την τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει ήταν 4 Απριλίου. 4 Απριλίου της είχα πει ότι αύριο πρόκειται να βγει, να προωθεί στο τραπέζι ένα πολύ έξυπνο σχέδιο ενός σημαντικού Έλληνα μηχανικού που δεν μπορούσα να πω το όνομά του. Και όντως έτσι είχαν τα πράγματα. Τελικά τις 5 Απριλίου ήρθε η υπογραφή του, τελείως όντως περιέργως, υπογραφή του Υπουργού Πολιτισμού, όπου έβαζε την ταφόπλακα πάνω από το βωμό. Την κατάχωση. Ορίστε. Την κατάχωση. Την κατάχωση, ναι, την κατάχωση. Αυτό εννοώ. Αυτό εννοώ, ναι. Την ταφόπλακα. Προσπαθήσαμε να έρθουμε σε επαφή σαν κίνηση πολιτών και ήρθαμε με ανθρώπους από τον ΙΣΑΠ. Οφείλω να πω ότι υπήρξε μια αντιμετώπιση, ευθύς εξάρχησης από τον ΙΣΑΠ, υπήρξε μια αντιμετώπιση αρκετά ανθρώπινη, θα έλεγα, και με ευαισθησία και προς τα αρχαία. Όμως κάποιοι από τους πολίτες τους άλλους έχουν δίκιο να αμφιβάλλουν για το τι αυτό το κράτος μπορεί να κάνει. Ναι. Έτσι λοιπόν κάποιοι πολίτες, ενώ έλεγα εγώ στο ΙΣΑΠ, κοιτάξτε να δείτε, πρέπει αυτή η πρόταση του μηχανικού που δεν μπορώ να πω το όνομά του γιατί δεν μου έχει δώσει την άδεια, μπορεί να υπάρξει σε μια μορφή, σας το πούμε. Κατατέθηκε για να ολοκληρώσουμε, κατατέθηκε, υπάρχει, είναι υπαρκτή. Ξέρετε τι έγινε? Ενώ είναι μια εκπληκτική το αυγό του Κολόμβου ιδέα, ποτέ δεν προωθήθηκε, διότι είπαν, λέει, είναι κοινωνικό το θέμα, δεν είναι αρχαιολογικό, και μετά βγήκαν και είπαν τάχα μου θα χτυπάει σε ένα γεφυράκι. Ωραία, σήμερα υπήρξαν αστυνομικές δυνάμεις που σας... Υπήρξαν αστυνομικές δυνάμεις σήμερα, έπεσε και ξύλο, έπεσαν και μάτια, πρέπει να σας πω... Εσείς προσπαθήσατε να εμποδίσετε την κατάχωση? Και ενώ είχαν απεργία οι δημοσιογράφοι, εμφανίστηκαν κάποιοι αναρχικοί, εντός 100 εισαγωγικών αναρχικοί, που ξυλοκόψαν άγρια, και τρία παιδιά που μαζεύαν υπογραφές πήγαν στο νοσοκομείο. Ένας σε δύσκολη κατάσταση, μάλιστα με... Δεν βγάζουμε άκρη, κύριε Τσαγρινέ, δυστυχώς. Δηλαδή η κατάσταση είναι απελπιστική και σε αυτό το μέρος. Θα επανέλθω όμως σε αυτό το σύντημα γιατί έχει πολύ μεγάλη αξία. Οπότε και σήμερα το βράδυ, όποιος μπορεί, ας έρθει στο βωμό εκεί, να είναι στο βωμό. Όποιος μπορεί στο βράδυ, στην είσοδο απέναντι από τον Άγιο Φίλιππα, στην οδό Αδριανού, στην είσοδο της αρχαίας αγοράς. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γιώργος Τσαγρινός, ο πρόεδρος του Συλλόγου Ευπράτην, ολοκληρώνουμε ρεπορτάζ της Μάνια Ζούση με αφιερώματα στους